αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ώστε να σταματήσουν την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, δηλώνουν εργαζόμενοι, φορείς και συλλογικότητες. Όπως αναφέρουν στο καλεσμά τους, 4 χρόνια μετά το εμβληματικό δημοψήφισμα του 2014 κατά της πώλησης του νερού, η απειλή της ιδιωτικοποίησης του επανέρχεται στο προσκήνιο με την πρόσφατη ένταξη της ΕΙΑΤ στο υπερταμείο. Η κυβέρνηση συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του νερού με ένα πλάγιο πλέον τρόπο, όχι άμεση ιδιωτικοποίηση και πώληση του 51% της εταιρείας. Πάει να χρησιμοποιηθεί ένα ΔΙΤ, μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα επέδα αμέσως μετά την ένταξη της εταιρείας στο υπερταμείο στις 15 Γενάρη, στις 16 Γενάρη ανακοίνωσε τη νέα λίστα αποκρατικοποιήσεων, μέσα περιλαμβάνεται το 24% της εταιρείας. Το κομμάτι που παραμένει στον υπερταμείο δεν υπάρχει δημόσιο έλεγχος όπως αφηγείται η κυβέρνηση. Το υπερταμείο έχει 5 μέρες ΔΣ που τον έλεγχο έχουν στην ουσία η Τρόικα λόγω του δικαιώματος του βέτο που έχουν. Το νερό γίνεται εμπόρευμα. Σκοπός του υπερταμείου, άρα και της ΕΙΑΘ, είναι το κέρδος. Άρα πρέπει να βρούμε νερό πιο ακριβά για να έχει πιο πολλές το υπερταμείο για να ξεχρεώνει το χρέος. Καλούμε τον κόσμο για άλλη μια φορά μαζί μας να μπει μπροστά. Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΤ σημαίνει ακριβότερο νερό, χειρότερη ποιότητα. Με την στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, φορείς και συλλογικότητες ξεκινούν τις δράσεις τους αρχισγενωμένες από την ερχόμενη Δευτέρα. Σύνθημά τους, όχι και το νερό, και τίτλο 100 δράσεις κατά της ιδιωτικοποίησης σε ΕΙΑΘ. Πρέπει να ξαναφωνάξουμε δυνατά ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα επιτρέψει το νερό να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό που ξεκινάμε είναι μια μεγάλη καμπάνια με τίτλο όχι και το νερό, 100 δράσεις για το νερό, που θα ξεκινήσουν τώρα το Φλεβάρι, θα πάνε μέχρι το Μάιο με 2 κορυφώσεις, τον Μάρτη την ημέρα του νερού, την Παγκόσμια Μέρα για το Νερό, και στην 4η επέτειο του δημοψηφίσματος, στις 18 του Μάη. Και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα θέλουμε πραγματικά όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες που ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται, ξέρουμε ότι είναι μαζί μας, να δηλώσουν δυνατά ότι το νερό της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει σε δημόσια διαχείριση. Η κυβέρνηση εξαγγέλνει και συνέχεια μιλάει για την συνταγματική αναθεώρηση. Ουσιαστικά όμως δεν έχει κάνει τίποτα, παρά μονάχα είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο για μας. Έχει τη δύναμη με 50 βουλευτές να ξεκινήσει τη διαδικασία, να υπογράψουν το έγγραφο που χρειάζεται. Ας το κάνει και οριστικά, αν πραγματικά υπερασπίζει το νερό όπως το έκανε και προεκλογικά, ας προχωρήσει στην εκμετική αναθεώρηση άμεσα, ώστε να πει οριστικά ένα τέλος στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑ και του νερού. Οι δράσεις θα κορυφωθούν στις 18 Μαΐου, όταν και συμπληρώνονται 4 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2014 κατά της πώλησης του νερού.